Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ σε ακόμα ένα Talk to Mad. Τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, είστε έτσι, έχετε καλοκαιρινή διάθεση, είστε σε φάση τώρα που χαλαρώνετε στο σπίτι ας πούμε και σκέφτεστε τι θα κάνετε το βραδάκι, είστε σε φάση που σκέφτεστε μήπως να πάτε για ένα μπανάκι, είστε σε φάση που ποιος να τρέχει τώρα, ας αράξουμε κανένα παιδάρα και όλα καλά. Εγώ μαζί σας είμαι, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας να κάνετε, παρεούλα θα περάσουμε και αυτήν εδώ την ώρα, με πολύ ωραίο καλεσμένο και σήμερα, στην παρέα μας θα είναι ο Πρόδρομος, θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια. Θέλω να μας κάνετε φυσικά follow σε social media, φυσικά στο Instagram του MadTV, μπαίνετε μέσα, τρέχουν και πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί κατά καιρούς, όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνυματάκια σας άμα θέλετε, άμα θέλετε να δείτε κάτι, ειδησούλες μέσα από το mad.gr, ό,τι συμβαίνει, ό,τι τρέχει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, να ξέρετε ότι ανεβαίνει εκεί πέρα, όχι μόνο για τα του MAD, αλλά και γενικότερα, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα μέσα κατά καλό καιρό, μαζί είμαστε εδώ και θα είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, θα σας τα πούμε και όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, λέω να πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις ειδησούλες μας και πάμε με την πρώτη μας ειδησούλα, όπου φυσικά με το που βγήκε, με το που έγινε, με το που είδα την ανακοίνωση, τον τίτλο, την είδηση αυτή, φυσικά είναι ότι το κλίκαρα κατευθείαν. Και μιλάω για το τρέιλερ, το αυθεντικό, το ωραίο, το γεμάτο το τρέιλερ των Άγριων Μελισσών. Να κάνω μια ερώτηση, θα το δούμε? Ωραία, είμαι έτοιμη να το δούμε και μετά θα το σχολιάσω βασικά. Οπότε πάμε να δούμε, γιατί έρχεται η τρίτη σεζόν από τις Άγριες Μέλισσες. Ας δούμε αυτό το περιβόητο τρέιλερ και θα σας πω τη γνώμη μου. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται με το συγκεκριμένο τρέιλερ. Βασικά όλοι ξέραμε ότι η τρίτη σεζόν ουσιαστικά θα έχει, νομίζω είναι κάποιους μήνες μετά από εκεί που μας άφησαν εκεί οι Άγριες Μέλισσες. Και τώρα εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ με αυτό το τρέιλερ, γιατί το ξέρα. Καταλάβατε. Αυτό έπαθα με το συγκεκριμένο τρέιλερ. Τι. Α! Ναι. Α, αλήθεια. Α, ναι, συγγνώμη. Νομίζω ότι, ναι, οκ. Παρ' όλα τα αυτά όμως είναι το αυθεντικό ντοκουμέντο της 21ης Απριλίου. Παιδιά, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι, όχι αστεία. Του 1967. Και έτσι ξεκινάει λοιπόν αυτό είναι το τρέιλερ για τις Άγριες Μέλισσες. Το ξέραμε πάνω κάτω, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν και πήρανε το αυθεντικό ντοκουμέντο. Θα μου πεις, και φυσικά έτσι ξεκινάει έτσι θα ξεκινήσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε, η τρίτη σεζόν των Άγριων Μελισσών. Πώς και πώς το περιμένουμε, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Εγώ δηλαδή το περιμένω πώς και πώς. Όπως καταλαβαίνετε, τα βράδια μου από το Σεπτέμβρη. Πότε θα ξεκινήσουν, ξέρουμε. Δεν μας έχουν πει ακόμα, 12 Σεπτεμβρίου! 12 Σεπτεμβρίου! Το έχουμε πει και σε εκπομπή μας. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, καταλαβαίνετε. Επειδή παρακολουθώ την επικαιρότητα και ό,τι τρέχει γενικώς, έχω χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια με τις ημερομηνίες. Παρ' όλα τα αυτά, 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, 12 Σεπτεμβρίου και μετά τελειώνει η ζωή μου. Τελειώνουν τα βράδια μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ελπίζω να έχει και Παρασκευή. Λοιπόν, και πάμε και στην επόμενη μας είδηση. Α, ναι! Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Όπου έρχεται τώρα ένας ηθοποιός και φυσικά αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή. Αυτά συμβαίνουν κατά βάση στο Μέγκα, καθώς μιλάμε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος Γιάννης Τσιμιτσέλης έρχεται με αυτόν τον αυθεντικό του χαρακτήρα και το μοναδικό του χιούμορ και αναλαμβάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή στο Μέγκα. Να σας πω κάτι, και εγώ μια ταξιδιωτική εκπομπή θα ήθελα να κάνω τελικά. Γεια σου, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Λοιπόν, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπου τον βλέπουμε και εδώ πέρα στη φωτογραφία, αναλαμβάνει την εκπομπή Φύση. Και είναι η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, γιατί υποδέχεται, λέει, με ιδιαίτερη χαρά του Γιάννη Τσιμιτσέλη, το δυναμικό του κλπ. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πιάνει το τιμόνι του Φύση, μιας νέας πρωτότυπης ταξιδιωτικής εκπομπής και σαλπάρει για το Ιόνιο. Πάρε με έναν φίλο, πάνε έτσι για ψάρεμα και εκεί αρχίζουν όλα. Λοιπόν, να σας πω τώρα εγώ, να σας πω ειδησούλα, θέλετε, πριν πάω στην αναφορά Swatch. Μπορεί να με διαλύσει βέβαια και να μου ξαναμιλήσει ποτέ και να μου ξαναφέρει ποτέ το σκύλο. Ένας από τους καλεσμένους όμως θα είναι και ο Δημήτρης, να ξέρετε. Εντάξει. Και φεύγει τώρα για το γύρισμα την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται. Αλλά, Παναγίτσα μου, ελπίζω να μου ξαναμιλήσει. Ναι, θα είναι.
Όχι, θα είναι ένας από τους καλεσμένους. Γι' αυτό και εγώ θα έχω το σκύλο μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου θα κάνει και βόλτες εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλεια. Θα βγάλαμε όλα στη φορά. Πάμε λοιπόν να φύγουμε σε ένα στιγμό break. Πριν φύγουμε σε ένα στιγμό break, δεν θέλω να ξεχνάτε φυσικά ότι πάντα στην παρέα μου έχω την πολύ πολύ αγαπημένη μου Swatch. Αυτά τα υπέροχα ελβετικά ρολόγια. Ακούς, μπαντιού μου. Ακούς, αγάπη μου. Μην είσαι καταθλιπτικός. Λοιπόν, τα υπέροχα αυτά ελβετικά ρολόγια από 2 τρίτα κεραμικό και 1 τρίτο βιολογικής προέλευσης πλαστικό. Έξω και τα δύο κεραμικά. Αυτό τα κάνει πάρα πολύ ανθεκτικά. Θέλω να σας πω ότι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ. Βέβαια, δεν είναι μόνο καλοκαιρινό, απλά είναι σε αυτά τα παστέλ τα υπέροχα τα χρώματα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα και τα δίχρωμα και τα τρίχρωμα, που εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ τα συγκεκριμένα. Όπως επίσης, να ξέρετε ότι για εσάς που γουστάρετε τις πολύ πολύ και τις βουτιές, μπορείτε να φτάσετε μέχρι 30 μέτρα. Αν φτάσετε 30 μέτρα, στείλτε μου και ένα μηνυματάκι κιόλας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Θα έχουμε και τον καλεσμένο μας σήμερα, τον πρόδρομο, αλλά μέχρι τότε έχουμε και πολύ ωραίες. Έλα, αγαπητοί μου, μέχρι τότε, με συγχωρείτε, έχουμε και πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις ακόμα μέσα από το mat.gr και πάρε με αγκαλιά. Πάρε με αγκαλιά, αγαπητοί μου. Καλίτσα αγαπούλα μου, πάρε μου καλίτσα αγαπούλα μου. Παιδί μου, παιδί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι από αυτό το πολύ σύντομο break μας και φυσικά πάμε να συνεχίσουμε με τις πολύ ωραίες ειδησούλες μέσα από το mat.gr. Μπαντί, μας έχει πεθάνει σήμερα, έτσι. Ανέβα κατέβα. Όχι. Συγγνώμη, συγχωρείτε, καταλαβαίνετε, έχουμε κάποιες εδώ πέρα περιπτύξεις ιδιαίτερες, κάτσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε λίγο να δούμε την επόμενη μας ειδησούλα. Πριν πούμε γι' αυτό, τι θέλεις, Ρεστεροπάκο μου, να πούμε. Θες να πούμε γι' αυτό εδώ που έχω αριστερά μου. Λοιπόν, έχω όπως βλέπετε εδώ δίπλα μου, που μάλλον θα το φάει εδώ ο Μπάντι σε λίγο, πίσω από το κεφάλι του Μπάντι το βλέπετε όλοι, έτσι, φαντάζομαι. Και μιλάω για το Xbox Series S, όπου είναι η All... Εδώ είναι, παιδιά μου. Φοβάμαι, καταλαβαίνετε, είναι σαν στολίδι. Είναι σαν στολίδι, οπότε φοβάμαι αυτό το στολίδι εδώ πέρα. Θα το γυρίσω λίγο, να φαίνεται και... Αχ, παιδιά, είναι μαγεία αυτό το πράγμα. Είναι μαγεία. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσείς από πάνω, αγόρια, δεν θα περνάτε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το Xbox Series S, όπου είναι η All Digital Consola και φυσικά αποτελεί την μικρότερη και πιο κομψή έκδοση του Xbox που δημιουργήθηκε ποτέ με επιδόσεις επόμενης γενιάς. Λοιπόν, σχεδιάστηκε για να προσφέρει, να ξέρετε, όλα όσα επιβάλλει η νέα γενιά, όπως ταχύτερη χρόνη φόρτωσης, υψηλότερα, μισό λεπτό τώρα, frame rates και πλούσιο και δυναμικό περιβάλλον, όπου μπορείτε φυσικά να ανακαλύψετε και εσείς μαζί τη νέα γενιά gaming και power your dreams. Τι είπες? Α, ναι, φυσικά, εννοείται. Έχουμε ακριβώς εδώ πέρα, βλέπετε, έχουμε, γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Και έχουμε και το Xbox Series X, όπου είναι η πιο ισχυρή κονσόλα, τρέχει με μία πρωτόγνωρη, τα διαβάζω από μας γιατί καταλαβαίνω ότι εγώ με τα τεχνολογικά, δεν είμαι και σπίτω, αλλά μου τα εξήγησαν όλα. Λοιπόν, μία πρωτόγνωρη, συγγνώμη, GPU ισχύει των 12, παρακαλώ πάρα πολύ, teraflops και κάνει φυσικά χρήση νέων τεχνολογιών και χαρακτηριστικών όπως frame rates έως και 120 FPS. Α, καλά το λέω. Τέλεια. FPS, hardware και... Μπάντι μου, μας έχεις πεθάνει εδώ πέρα. Accelerated DirectX, Ray Tracing και... Όχι. Variable rate, shading και quick resume, το οποίο επιτρέπει στους παίκτες φυσικά να συνεχίσουν το παιχνίδι τους από το ίδιο σημείο που έμειναν μεταξύ διαφορετικών τίτλων. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε τώρα να δείτε. Εγώ σας το διάβασα ακριβώς όπως τα λέει μέσα. Μου τα εξήγησαν και εμένα πάνω κάτω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως καταλαβαίνετε, εδώ τα αγόρια μας έχουν πάθει ένα πανικό και με τα δύο τα Xbox που έχω δίπλα μου. Και φυσικά εγώ είμαι εδώ για εσάς. Είμαι εδώ να σας μεταφέρω ακριβώς τι. Εμένα αυτό που βλέπω, ξέρετε τι είναι. Δύο φανταστικές πεντάμορφες κονσόλες, μία και μία, όπου θέλω να τις πάρω και τις δύο, να τις έχω στο σπίτι μου. Και ξέρετε τώρα για τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο κολλητός μου, το αγόρι μου, που δεν έχω, δεν πειράζει καμία σχέση, κανένα πρόβλημα και τέλος πάντων θα
τα έχω εδώ για τους κολλητούς μου, γιατί αλλιώς δεν έρχονται στο σπίτι μου. Ή έρχονται για να παίξουν με τον μπάντι, ή έρχονται για να παίξουν με το Xbox, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Λοιπόν, anyway, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τις πολύ ωραίες ειδησούλες μας, έτσι, και με όλα αυτά που έγινε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, στην εβδομάδα που τρέχει. Και φυσικά θα μιλήσουμε για τη Βίκυ Κάβουρα, η οποία είναι μια θεότητα, η Βίκυ Κάβουρα. Και δήλωσε χαρακτηριστικά στο Σούκου Family και στη Μαρία Αντωνά. Γεια σου, μαράκι μου. Λοιπόν, και στην Μαρία Αντωνά, έχω τρακάρει, λέει, επειδή κοιτούσα μία όμορφη γυναίκα στο δρόμο. Εσύ, φαντάζομαι, δεν έχεις τρακάρει επειδή κοιτούσες μία όμορφη γυναίκα στο δρόμο, έτσι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έπεσε στο μπροστινό της, λέει, αυτοκίνητο. Αυτά δήλωσε. Και μετά από αυτή τη συζήτηση, η ίδια δήλωσε, λέει, πως έχει απλά, πως είναι, λέει, φυσιολογικό, αλλά και ότι έχει συμβεί κάτι απρόσβηνο και στην ίδια, όσο κοιτούσε, λέει, την άλλη γυναίκα. Και μάλιστα είπα χαρακτηριστικά, εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί έχω τρακάρει επειδή κοιτούσε. Α, να το δούμε στο βίντεο καλύτερα. Αν τα λέω, πάμε να το δούμε στο βίντεο. Παιδιά, τι θεότητα είναι αυτή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της αυτό. Αλήθεια, συμφωνώ απόλυτα. Μου έχει τύχει και εμένα πάρα πολλές φορές να είμαι στον δρόμο για να κοιτάζω μια ωραία γυναίκα και πρέπει να θαυμάζουμε το ωραίο και να το λέμε κιόλας και οι γυναίκες προς τις γυναίκες. Που εκεί καμιά φορά λες ότι έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα, ας πούμε. Και εγώ τη γουστάρω πάρα πολύ την. Είσαι εντάξει, αγοράκι μου. Εγώ τη γουστάρω πάρα πολύ τη Βίκυ Κάβουρα. Λοιπόν, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε. Εγώ πεθαίνω με αυτές τις ειδήσεις. Μπαντί, όχι! Εγώ πεθαίνω με αυτές τις ειδήσεις που πάντα λένε: δείτε πώς είναι σήμερα, ας πούμε, ο Γιαννάκης από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Βλέπατε Ευτυχισμένοι Μαζί. Εγώ βλέπα φανατικά Ευτυχισμένοι Μαζί. Και όχι όταν έπαιζα στην Ελλάδα, όχι όταν έπαιζα εδώ πέρα. Όταν ήμουν στην Αγγλία, παιδιά, ήταν 2 χρόνια μετά. Είχα φύγει, θυμάμαι, και ήμουν στο εξωτερικό και έμπαινα τότε Google Series, Greek Series, θυμάμαι, και έμπαινα στο Google Greek Series. Και εκεί έψαχνα και έβρισκα και φορτώνα, κάνα να φορτώσουν 20 λεπτά τα πρώτα 10 λεπτά του επεισοδίου. Αλλά τέλος πάντων τα έβλεπα back to back τα Ευτυχισμένοι Μαζί. Λοιπόν, το θυμάστε λοιπόν το μικρό Γιαννάκι, αυτό το ξανθό το παιδάκι. Βέβαια. Όπου το γνωρίσαμε εκεί γύρω στα 7 ήταν όταν έπαιζε στο Ευτυχισμένοι Μαζί. Τώρα, παιδιά, κάτσε να δω πώς είναι ακριβώς. Έκλεισε τα 21. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι. Εντάξει, δεν λες ότι μοιάζει κιόλας. Σίγουρα έχει κρατήσει το χαμό. Εντάξει, όχι, είναι και τα ματάκια του. Έλα, μωρέ. Μωρό είναι ακόμα. Λοιπόν, έκλεισα τα 21 και είναι φυσικά πολύ μεγάλη η αλλαγή. Δεν είσαι ίδιος με αυτό που. Βέβαια, εγώ με τα 7 μου και τώρα παίζει να είμαι και ίδια. Όχι στο. Εννοώ στα καταλαβαίνετε στα χαρακτηριστικά. Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτός ήταν και ο Γιαννάκης από τα Ευτυχισμένοι Μαζί και εμείς λέω να πάμε σιγά σιγά να φύγουμε σε ένα στο break για να υποδεχτούμε στην παρέα μας αμέσως τώρα τον πρόδρομο ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα να τα συζητήσουμε όλα. Ο πρόδρομος ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά τη μουσική στο αίμα του. Τι και πώς θα τα πούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σου πω, είσαι έτοιμος να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο, Υποσχέσου μου ότι δεν θα τον φας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τώρα θα υποδεχτώ στην παρέα μου έναν καλλιτέχνη, ο οποίος η μουσική κυλάει πραγματικά στις φλέβες του. Τώρα, πριν τον υποδεχτώ και θα σας πω περισσότερα σε λίγο, δεν θέλω να ξεχνάω ότι πάντα στην παρέα μου έχω τα πολύ πολύ αγαπημένα μου ρολόγια Swatch, όπου φυσικά έχουν έρθει εκεί από την Ελβετία, ελβετικά ρολόγια, με αυτήν την καινοτομία του βιοκεραμικού. Τα 2/3 είναι κεραμικό, το 1/3 είναι βιολογική προέλευση πλαστικό. Όσες φορές και αν το λέω, αυτή η καινοτομία στην ορολογία με την υπογραφή της Swatch πάντα με ιντριγκάρει και με εξιτάρει. Είναι αυτά τα απόλυτα καλοκαιρινά αξεσουάρ. Δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, βέβαια. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 τις τριχρωμίες και τις διχρωμίες αντίστοιχα. Βγαίνουν σε αυτά τα υπέροχα παστέλ χρώματα που εγώ τα έχω λατρέψει, που είναι το ροζ, το γαλάζιο, το λευκό και το μαύρο. Φυσικά πάντα ένα αυστηρό, ωραίο μαύρο χρειάζεται σε όλους μας. Swatch.com για να τα δείτε όλα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σειρές, όπως ας πούμε η σειρά της NASA που βγαίνει και σε αυτό το υπέροχο πορτοκαλί, αλλά όχι μόνο, και σε αυτό το λευκό με μπλε και πορτοκαλί, αν θυμάμαι καλά, που είναι εμπνευσμένα από τις στολές της NASA. Και επίσης μπορείτε να πάτε και σε ένα φυσικό κατάστημα εκτός από το να μπείτε στο swatch.com και να τα δοκιμάσετε και στο χεράκι σας κιόλας και να δείτε για το πόσο ελαφριά και designά τα ρολόγια μιλάμε. Λοιπόν,
Πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας έναν καλλιτέχνη που η μουσική κυλάει στις φλέβες του κυριολεκτικά. Και δεν θα πω περισσότερα, θα τον υποδεχτώ κατευθείαν στην παρέα μου, γιατί θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσετε και εσείς που το ξέρετε, αλλά φυσικά να τον γνωρίσω και εγώ ακόμα καλύτερα. Και στην παρέα μας είναι ο Πρόδρομος. Μπορείς να έρθεις μέσα. Άμα δεν πέσει κάτω άνθρωπος, φυσικά. Αλλιώ. Μετά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε... Και εγώ χαίρομαι. Ξανά γνωρίζω. Ναι. Βασικά, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε γνωριστεί. Έχουμε γνωριστεί πολύ γρήγορα. Έχουμε γνωριστεί πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Ναι, όντως, μακάρι να λέγαμε, να γνωριζόμασταν έτσι, να μην μας κλείνανε, παιδί μου, και να λέγαμε... Και να συνεχιζόταν, ναι, αυτό και να συνεργαζόμασταν κιόλας. Ναι. Τι γίνεται, πώς είσαι? Είμαι όσο καλά μπορώ να είμαι, γιατί, ναι, μου έχει λείψει πολύ η δουλειά. Μου έχει λείψει να κάνω αυτό που αγαπάω. Σου έχει λείψει και εσένα, φαντάζομαι. Μου έχει λείψει επαφή με τον κόσμο, που το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ότι ουσιαστικά κάνεις κάτι για να μπορέσεις να δεις τον άλλον που έρχεται να διασκεδάσει, ότι τον κάνεις και διασκεδάζει. Και μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό. Αλλά εντάξει, η καραντίνα πέρασε φουλ επικοδομητικά. Όντως. Έγραψα τραγούδια φουλ. Εντάξει, όσο μπορούσα να τραγουδήσω στο σπίτι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Έκανα πράγματα, έκανα τα TikTok μου, έκανα κάτι βιντεάκια έτσι, λίγο, ναι, πιο σατυρικά που μου αρέσει. Να κάτσω λίγο, κάθομαι εγώ, όπως θέλω. Να κάτσεις όπως όσο άλλο το θέλεις. Πέρασε φουλ επικοδομητικά. Αλλά και πάλι, όταν είσαι κλεισμένος, δεν... Τώρα σε τι φάση είσαι που κάπως έτσι έχουν ξεαρχίσει και ανοίγουν τα πράγματα? Τώρα είμαι σε φάση που κλείσαν κάποιες συναυλίες, κάποια εξτρά, αλλά πάλι ξανακλείσαν με τα νέα μέτρα ξανακλείσανε, οπότε είναι διπλά δυσάρεστο. Έβγαλα ένα καινούριο τραγούδι πρόσφατα, γιατί είδα ότι ανοίγει ο μηχανισμός, ας πούμε, και είπα ότι πάω κι εγώ να... Πάμε όλοι μαζί. Ναι, πάμε όλοι μαζί. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά, αλλά και πάλι σου λέω, εκεί που χάρηκες ότι ανοίγουν όλα, βγήκε καινούριο κομμάτι που... Θα το δούμε και το καινούριο κομμάτι, φυσικά, και μόλις επιστρέψουμε θα το συζητήσουμε και το καινούριο κομμάτι. Αγάπη Αλουνού λέγεται. Αγάπη Αλουνού. Δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, γιατί θέλω να πάμε να το απολαύσουμε πρώτα. Τέλεια. Πριν όμως πάμε να το απολαύσουμε, θέλω λίγο, ρε παιδί μου, θέλω λίγο να γνωριστούμε καλύτερα. Είμαι έτοιμος. Ναι. Ξέρεις τι, θα ήταν αστείο να σε ρωτήσω πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική ή αν ήταν κάτι που το σκεφτόσουν και το ήξερες από μικρός. Αλλά μπορεί να είναι από τη μία μια κλισέ ερώτηση. Ναι. Αλλά από την άλλη, όμως, ξέρεις, πολλές φορές όταν άνθρωποι που έχουμε γονείς καλλιτέχνες, μπορεί να μας πιάσει και το ακριβώς αντίθετο και να θέλουμε να ασχοληθούμε με κάτι τελείως άλλο. Ακριβώς, ισχύει. Οπότε, εσένα σε έπιασε ποτέ αυτό ή ήσουν κι εσύ σαν και εμένα, ας πούμε, ότι αυτό θέλω? Θα σου πω. Άσχετα με ό,τι άλλο έκανα στην πορεία. Ναι. Το είχα το μικρόβιο, όπως είπες, από πάρα πολύ μικρός. Ήμουν σε ένα σπίτι που υπήρχε μουσική παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάποιος τραγουδάει, ακόμα και η γιαγιά μου τραγουδούσε, ο μπαμπάς τραγουδούσε, η αδερφή μου τραγουδούσε υπέροχα. Έλα. Έχει εξαιρετική φωνή. Οπότε, εντάξει, το μικρόβιο υπήρχε. Μ' άρεσε να τραγουδάω, αλλά τραγουδούσα στο μπάνιο. Μέχρι εκεί. Ντρεπόμουν να τραγουδήσω μπροστά στον πατέρα μου. Μόνο στη γιαγιά μου τραγουδούσε μπροστά. Αδικός μου, και εγώ, ναι, τα ίδια. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, ανέβαζα, ας πούμε, παλμούς κατευθείαν. Δεν μπορούσα. Ναι. Μέχρι που κάποια στιγμή ψιλοξεπετάχθηκα και τραγουδούσα στους φίλους μου. Mm-hmm. Κάναμε πλάκα, έκανα ένα medley. Εγώ στους φίλους μου κάθε φορά που βγαίναμε έκανα μόνος μου medley. Σπούδασα, τελείωσα ναυτιλιακά. Δεν, δηλαδή, είπα ότι δεν ασχοληθώ, γιατί ήταν αρνητική και οι γονείς μου αρκετά σε αυτό. Μίλησα μου γι' αυτό. Ναι, ήταν φουλ αρνητική. Πήρα το πτυχίο μου και κάποια στιγμή, ενώ δούλευα πάνω στο αντικείμενο της ναυτιλίας, απλά ξύπνησα ένα πρωί και λέω: δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έγινε. Δηλαδή, παίζει να κοιμόμουν κάποια βράδια και να το σκεφτόμουν, δηλαδή το έβαζα στο κεφάλι μου, το καλλιεργούσα. Και απλά ξύπνησα ένα πρωί και πάω στον πατέρα μου και του λέω: πατέρα, θα ασχοληθώ με το τραγούδι. Και μου λέει: πώς θα το πει στη μάνα σου τώρα αυτό, μου λέει. Ναι, γιατί η μάνα μου, εντάξει, η μάνα μου είναι δίπλα στον πατέρα μου και σαν μάνατζερ πολλά χρόνια. Και κουράστηκε η γυναίκα. Γιατί, εντάξει, είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νούμερο ένα για πολλά χρόνια. Και επειδή, όπως μου είχε ο πατέρας μου, καλλιτέχνης κάνει συνέχεια αυτό, ο πατέρας μου το έχει κάνει πάρα πολλές φορές να ξαναφτάσει στην κορυφή και μιλάμε τώρα για συναγωνισμό με τρομερά ονόματα, ας πούμε. Τον κύριο Πάριο, τον Τερζή, ναι, μιλάμε για πολύ σοβαρά ονόματα της μουσικής. Και ήταν δίπλα του ένας άνθρωπος, ο οποίος πιστεύω ότι αν δεν ήταν, μπορεί και να μην υπήρχε αντίπας, αλλά να μην ήταν έτσι ο αντίπας. Γιατί η μητέρα μου ήταν το παιδί μου το αντίβαρο. Ναι, full. Και όταν της είπα ότι θα ασχοληθώ, μου λέει: δεν αντέχω να το περάσω δεύτερη φορά. Γιατί ξέρεις, είναι μάνα, ξέρει τη δουλειά, αλλά είναι και μάνα. Οπότε σου λέει: τώρα πρέπει να το κάνω επί δύο αυτό. Ναι. Να δώσω διπλή ενέργεια. Και εντάξει, με στήριξαν και οι δύο. Full. Δηλαδή δεν έχω παράπονο.
ήταν δίπλα μου, με συμβούλεψαν, με συμβουλεύουν ακόμα. Αλλά εντάξει, το σοκ ήταν σοκ. Τώρα το ξεπεράσαμε, αλλά. Καλά, εντάξει, προφανώς. Ναι. Πόσα χρόνια ουσιαστικά δηλαδή ασχολείσαι επαγγελματικά? Από το 14. Α, οκ. Okay. Ναι, 7 χρόνια. Έχεις. Έχω μια μικρή εμπειρία που είναι μεγάλη. Δηλαδή είναι μικρή, αλλά είναι πολύ. 7 χρόνια στη νύχτα, ας πούμε, είναι πολλά χρόνια. Ασυζητητή. Κατάλαβες, είναι περίεργα τα πράγματα. Έπαθες κάποιο σοκ, έτσι, μόλις ξεκίνησες να δουλεύεις τη νύχτα και να βλέπεις λίγο πώς λειτουργεί το σύστημα? Καταρχάς, έπαθα σοκ την πρώτη φορά που βγήκα στην πίστα. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα, δεν είχα, όχι σάλιο, δεν μπορούσα να βγάλω νότα. Τίποτα. Οι φίλοι μου γελάγανε από κάτω. Ναι, έπαθα σοκ. Με το από πίσω, το κομμάτι, γιατί ο πατέρας μου έλεγε πάντα ότι η δουλειά αυτή μου λέει είναι ζούγκλα. Και εγώ δεν καταλάβαινα. Ξέρεις, ήμουν σε ποια ζούγκλα, ας πούμε, δεν υπάρχει ζούγκλα. Έλα, άσε τώρα να κάνω αυτό θα τα βρούμε, ας πούμε. Έρχεται ο Μόγλης. Δεν τα κατάφερα σε αυτό το κομμάτι, να προσαρμοστώ εύκολα. Ενώ στο κομμάτι να προσαρμοστώ στη φάση του ότι να παραδεχτώ ότι είναι ζούγκλα και τέτοια. Εντάξει, είναι ζούγκλα, τι να κάνω. Καλά, είναι ξεκάθαρα. Αυτό. Είναι ξεκάθαρα. Αλλά είναι ωραία ζούγκλα. Ναι, εγώ. Έχει ομορφιές αυτή η ζούγκλα. Εγώ είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό και σε καταλαβαίνω και έχω τρομερή ενσυναίσθηση ως προς αυτό, γιατί το έχω ζήσει όλο, όπως το λες ακριβώς. Δηλαδή δεν ήταν θετική, δεν. Ήταν όλο ένα δεν, ας πούμε. Αυτό το δεν το που σε κάνει να θες εσύ όμως. Αυτό το δεν που σου. Είναι λες και σε μπουστάρει ακόμα περισσότερο. Ναι, όχι, ισχύει. Δηλαδή, αν μας το λέει και η Κάντο, μπορεί να λέξει καλά, εντάξει, εκεί. Ναι. Μπορεί και όχι. Κάπως έτσι. Ας πούμε. Οκ. Όπου ξεκινάς, τέλος πάντων, ξεκινάς και δουλεύεις και δίπλα στον πατέρα σου. Δούλεψα, ναι. 2 χρόνια ήμουνα. Και ακόμα κάνουμε συνεργασίες σε περιοδίες και τέτοια, αλλά ήμουνα 2 χρόνια πολύ δίπλα του. Αυτό σε βοήθησε. Φουλ. Ναι. Φουλ. Δηλαδή θεωρώ ότι. Κοίτα, το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρεις. Το να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο, καταρχάς, που για μένα θεωρώ ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές, διασκεδαστές στην Ελλάδα, που είναι αντίπας. Είναι σχολείο. Ωραία. Θεωρώ λοιπόν, επειδή έχω συζητήσει και με φίλους μου καλλιτέχνες, οι οποίοι μου λένε πόσο τυχερός είσαι που είσαι δίπλα του. Αυτό είχε καλά, είχε και κακά. Εκεί ήθελα να σταθώ. Ως προς τα καλά είναι το ότι όχι ότι με προστάτευε, μην πάθω κάτι, γιατί αυτό το έκανε πριν ξεκινήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν ξεκινήσω, μιλάμε για μεγάλη διάρκεια που μου έλεγε πρόσεχε αυτό, να προσέχεις αυτό. Και λέω, άσε με να το δω κι εγώ, ας πούμε, να φω τα μούτρα μου. Και κυρίως η Μπουμπού, η μάνα μου. Αλλά είχε και κακά. Φουλ. Δηλαδή, το ότι είμαι ο γιος του αντίπα. Κάποιος θα έλεγε ότι σου ανοίγουν οι πόρτες. Είναι όλες κλειστές. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, μην είμαι αχάριστος, όλες κλειστές. Το διορθώνω. Είναι κλειδωμένες κάποιες και απλά δεν, το κλειδί είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μην τους ονοματίσω τώρα, οι οποίοι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και κάποιοι άλλοι που περίμενα θα με βοηθήσουν full. Και σου έχουν γυρίσει την πλάτη. Δεν ασχολήθηκαν καν. Τίποτα. Το οποίο οκ. Okay. Εντάξει, επιλογή. Φέναφ, ναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές. Απλά δεν το περίμενα συγκριτικά με το ότι όταν χρειάστηκαν κάτι, ήταν κάποιος άλλος για αυτούς εκεί δικός μου άνθρωπος. Mm-hmm. Κατάλαβες, είτε κι εγώ. Και εκεί λες, εντάξει, ρε φίλε, για ποιο λόγο, ας πούμε. Αυτό με πίκραν λίγο, κατάλαβες. Αλλά είναι δύσκολο να είσαι, ας πούμε, γιος ενός τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. Όπου στην Ελλάδα το ψωμί όλων είναι απλά να κρίνουν. Και βάζω και εμένα μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, η κριτική την έχουμε μπαμ κατευθείαν. Χωρίς να ξέρεις ποιος είναι, τι κάνει. Και εμένα, επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί, με ενόχλησε λίγο αυτό. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Αλλά μπήκα στη διαδικασία κάποια στιγμή να το επεξεργαστώ και είπα ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ αδαής και χαζούλης για να μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις τον αντίπα με το γιο του. Γιατί ο αντίπας δεν συγκρίνεται με top καλλιτέχνες εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, νέους. Όντως τον θεωρώ πολύ σπουδαίο. Οπότε τι να συγκρίνεις, ένα παιδί που ξεκινάει. Προφανώς δεν συγκρίνεται. Στα top μου να φτάσω πρώτο ο Θεός κάποια στιγμή, με αυτόν τον άνθρωπο δεν πάω να συγκριθώ. Δεν γίνεται. Εντάξει, το να συγκρίνεσαι κιόλας δεν είναι και σωστό βασικά. Ναι. Υπάρχει μια μοναδικότητα. Ισχύει. Έτσι, στον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν είμαστε βέβαια. Εσένα, ξέρεις τι, ίσως αυτό που. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ αυτό που λες, είναι ότι. Που θεωρώ ίσως ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάπως και αλλάζει αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς καλλιτέχνες πια. Που είναι πολύ λογικό το παιδί σου να πάρει να κάτι από σένα και να ασχοληθεί. Και βλέπω πολλούς καλλιτέχνες και το χαίρομαι αλήθεια μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ. Και τον Γιάννη Πλούταρχο και τον Διονύση Σχοινά, που βοηθούν πολύ τα παιδιά τους. Μα εννοεί, δεν γίνεται να μην βοηθήσει το παιδί σου. Δεν γίνεται να μην βοηθήσει το παιδί σου. Και τώρα είπες και για μια οικογένεια που για μένα είναι
από τις πιο αγαπημένες μου οικογένειες, ο Διονύσης και ο Δημήτρης και η Κέτη προφανώς, γιατί ουσιαστικά και ο Διονύσης ξεκίνησε με τον πατέρα μου. Ναι. Υπάρχει μια σχέση η οποία δεν είναι καν φιλική, είναι παραπάνω των οικογενειών. Και προφανώς θα στηρίξει το παιδί σου. Δηλαδή και εγώ, αν χρειαστεί κάτι, π.χ. ο Δημήτρης που είναι, δεν θα σου πω ότι είναι σαν αδερφός μου, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Εννοείται πως θα πας να βοηθήσεις, να στηρίξεις, να συμβουλέψεις. Και δεν νομίζω ότι είναι κατακριτή, είναι το παιδί σου. Προφανώς. Κατάλαβες θέλω να σου προφανώς. Πω. Δηλαδή είναι όμορφο. Μία ή άλλη, όλοι στηρίζουν και βοηθάνε τα παιδιά τους σε όποια δουλειά. Γιατί είναι κακό στο καλλιτεχνικό. Και κατάλαβες πώς το λέγεται. Περίμενε, γιατί θέλω να δούμε και ένα βίντεο. Εδώ και θα συνεχίσεις ακριβώς. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο. Τι μου θύμισες τώρα. Πολλά χρόνια. Πολλά τι μου θύμισες εσύ. Ναι. Είναι νομίζω ή το πρώτο ή το δεύτερο τηλεοπτικό. Στο οποίο. Και είναι το πρώτο σου βήμα εδώ πέρα ουσιαστικά. Είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησα. Είναι του κύριου Μουκίδη, το Μια Ιστορία. Τρομερό τραγούδι. Και εγώ τότε ήμουν σε διαδικασία μετά το πρώτο τραγούδι που είχα κυκλοφορήσει, το Μην Δυστοποιείς, που έψαχνα κομμάτια. Και τέλος πάντων, τότε ο άνθρωπος που λειτουργούσε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων για μένα, με σύστησε στον κύριο Μουκίδη. Και τέλος πάντων βρίσκω αυτό το τραγούδι, το οποίο λέω εντάξει, είναι πάρα πολύ βαρύ για μένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πώς τα έφερε η συζήτηση, μου λέει ο πατέρας μου, το κάνουμε ντουέτο αυτό. Και έπαθα σοκ εγώ, ας πούμε. Λέει, εντάξει, τώρα να κάνεις ντουέτο με τον αντίπα. Το ότι είναι πατέρας μου, ξέρεις, πάει λίγο στην άκρη, ναι, γιατί ναι, μιλάμε ναι, καλλιτεχνικά. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά εκεί έτρεμα. Δεν θα το ξεχάσω. Ναι, γιατί είναι πρώτο τηλεοπτικό, είναι live, είναι δύσκολο τραγούδι. Δηλαδή για τότε είναι δύσκολο τραγούδι. Και ήμουν σε φάση ο Χριστός και η Παναγία, τι θα γίνει τώρα. Αλλά εντάξει, ήταν σε εφερλής, ας πούμε, που. Εντάξει, ναι. Σου βγάζει το άγχος κατευθείαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Λοιπόν, λέω να πάμε να δούμε λίγο το Αγαπή Αλουνού και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο να πούμε και για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά να συζητήσουμε έτσι και ακόμα περισσότερα πράγματα. Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ στην παρέα μας. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πολύ ψωμί ακόμα και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και Αγάπη Αλουνού. Αγάπη Αλουνού. Και είναι το νέο σου κομμάτι. Διαφορετικό κομμάτι από αυτά που έβγαζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τα αγαπώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και αυτό είναι λίγο κλισέ, γιατί όποιος βγάζει κομμάτι καλλιτέχνης αγαπάει το κομμάτι του. Αλλά το υπεραγαπώ αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ο ρυθμός του. Είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κυκλοφορεί στο κανάλι της Spicy εδώ και 3 εβδομάδες. Δόξα τω Θεώ πάει πάρα πολύ καλά. Και να αναφέρω ότι έχει κάνει το βίντεο κλιπ ο Mike Mars και στη μουσική την έχω γράψει μαζί με την Ελένη Ντίνα από τις Δύναμεις. Δεν ξέρω, βγήκε πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Δηλαδή βγήκε με πολύ αγάπη, πολύ. Πάλι κλεισέ ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνω. Δηλαδή. Επειδή μου καταλαβαίνω. Βγήκε. Χωρίς πίεση. Γράφεις κιόλας. Γράφω πάρα πολύ. Αυτό ήταν κάτι που ανεκαθέν υπήρχε ή προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Θα σου πω τι έγινε. Είχα πάντα τρέλα με την κιθάρα. Πρόσεξε όμως τι εννοώ. Να ακούω και μ' άρεσε πάρα πολύ να ακούω κιθάρα. Ζήλευα όποιον έβλεπα ότι έπαιζε κιθάρα. Και κάποια στιγμή πήρα μια κιθάρα, ξεκίνησα και σταμάτησα πριν ξεκινήσω να τραγουδάω. Mm-hmm. Και απλά συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν κάτι που ήθελα, κακομαθημένος, ήθελα μια κιθάρα και απλά δεν θα το κάνω ποτέ. Και μετά από πολλά χρόνια, το 14, που ήταν 13, ήταν η πρώτη περιοδία που πήγα στην Αμερική, πήγαμε σε ένα μαγαζί και είδα μια κούκλα κιθάρα, ένα κουκλί, και την πήρα και από τότε ξεκίνησα να παίζω. Και σιγά σιγά άρχισα να γράφω, που μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έπαιζα για να παίξω μια μελωδία, έκανα 47 λεπτά, ας πούμε, γιατί δεν το είχα, δηλαδή είμαι αυτοδίδακτος. Και το περίεργο είναι ότι κάποια στιγμή άρχισα να μου βγαίνει στίχος. Mm-hmm. Και άρχισα να μου βγαίνει σε κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει και γενικά θέλω πάρα πολύ να δώσω σε καλλιτέχνες, δηλαδή είναι κάποιοι καλλιτέχνες που full. Mm-hmm. Ναι, δεν τα γράφω για μένα, ουσιαστικά για άλλους τα γράφω. Και υπάρχουν κάποια κομμάτια που λέω, ας πούμε, θέλω να τα δώσω εκεί, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που το κρατάω. Okay. Όπως έγινε και με αυτό. Ναι. Και υπάρχουν τραγούδια πανέμορφα αυτή τη στιγμή που είναι σε διαδικασία να φύγουν σε καλλιτέχνες. Εκεί είναι και κάποιοι καλλιτέχνες που θέλω, έχω όνειρο ρε παιδί μου να δώσω τραγούδι, γιατί ξέρεις, μεγάλωσα με αυτούς. Δεν είναι μεγάλο. Άμα σε ρωτήσω όπως, ας πούμε. Θα σου πω το Χατζηγιάννη κατευθείαν. Ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο με βάση το στυλ που κάνω εγώ. Γιατί θεωρητικά εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Δεν είμαι από ελαφρό λαϊκό, είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Αλλά μεγάλωσα με τον Χατζηγιάννη. Δηλαδή,
ήταν ο καλλιτέχνης, ας πούμε, που άκουγα τα τραγούδια του. Είναι με μεγάλωσε. Είναι τα top χρόνια μου τα εφηβικά με τον Χατζηγιάννη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να του δώσω. Δεν σου λέω να συνεργαστώ με τον άνθρωπο, γιατί ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που είναι στον χώρο μας περίεργα. Μακάρι να γίνονται κι αυτό. Αλλά θέλω πολύ να του δώσω ένα κομμάτι. Δηλαδή, έχω γράψει ένα κομμάτι. Για εκείνον. Εσύ είσαι από του ανθρώπου που σκέφτεσαι ότι θα κινηθεί μόνο, ας πούμε, στο κομμάτι, στο λαϊκό. Θα μπορούσε να κάνει και κάτι πιο. Pop. Πιο pop, ναι, δεν θα σου έλεγα. Ναι, πιο pop. Έχω κάνει pop το Μην Δυστοποιείς, που είναι, ας πούμε, ένα dance κομμάτι. Οπότε δεν θα το πάω στο κομμάτι dance, θα το πάω στο pop. Κατάλαβες. Okay, ναι. Αλλά είναι ουσιαστικά. Δεν θα μπορούσα να κάνω pop, όχι. Γιατί θεωρώ ότι το pop, ας πούμε, χρειάζεται και μια κίνηση. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει καμία κίνηση μέσα μου. Οπότε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν την βλέπω την κίνηση. Την έψαξα, δεν υπάρχει κάπου. Οκ, okay, εντάξει, το ακούω. Ναι, για άλλα ήδη με ξέχασες, ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, εγώ ρε παιδί μου αυτό που συνειδητοποιώ ουσιαστικά είναι ότι πια έχεις καταπιαστεί από όλα τα κομμάτια, δηλαδή και από το να γράψεις και από το να δώσεις, είσαι ανοιχτός και να δώσεις και να κρατήσεις για σένα. Και θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, σκέφτεσαι ότι από εδώ και στο εξής θα ήθελες, ρε παιδί μου, να κάνεις και πράγματα, δηλαδή να φύγεις και από. Δεν θα σου πω από τις φτερούγες του πατέρα σου, κατάλαβες, στο κομμάτι των εμφανίσεων, ας πούμε, και να πεις ότι τώρα θέλω να είμαι μόνος μου. Ξυστή, αυτό έγινε. Και να λέω μόνος μου, εννοώ με μια παρέα άλλη, έτσι, δεν εννοώ απαραίτητα. Ναι, όχι, αυτό συνέβη χρόνια πριν, γιατί δόξα τω Θεώ έβγαλε ένα κομμάτι το οποίο όταν το ηχογραφούσα, θα σου πω την ατάκα της μάνας μου, η οποία μου είπε, αγόρι, ντροπή σου να το βγάλεις αυτό, που είναι τον Ταβαντούρη. Και ο πατέρας μου είπε ότι για όποιο κομμάτι άκουσε η μάνα σου, μου λέει δικό μου και μου πεντροπίσω, έγινε επιτυχία. Και έτσι έγινε και με αυτό. Και έγινε μια. Δεν θα σου πω ότι έγινε μπαμ, αλλά έγινε επιτυχία τον Ταβαντούρη. Δηλαδή ακούστηκε πολύ και παίχτηκε στην τηλεόραση, σε εκπομπές, σε πολλές εκπομπές. Παίχτηκε στο ραδιόφωνο, έκανα εξτρά. Δηλαδή μου έδωσε τη δυνατότητα να με γνωρίσει ο κόσμος εμένα, σαν πρόδρομο. Mm-hmm. Οπότε από εκεί και πέρα, και λίγο πιο πριν βασικά και από το 17. Έφυγα από το κομμάτι το «Είμαι με τον Αντίπα». Αλλά έχω ξανασυνεργαστεί, δηλαδή σε περιοδίες και τέτοια, εννοείται πως θα πάμε και θέλω κι εγώ, δηλαδή μ' αρέσει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι Αντίπας, έχει να κάνει ότι είναι σαν γκρουπ πολύ ωραίο. Ο πατέρας μου γενικά στις περιοδίες και η μουσική και όλα, όλο το γκρουπ, είναι σαν οικογένεια, ρε παιδί μου. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή με το μαέστρο του, το Γεωργόπουλο, είναι 21 χρόνια μαζί. Το μπουζούκι του. Okay. Για να καταλάβεις. Και μου αρέσει, αλλά έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι ότι είμαι με τον Αντίπα, έχει τελειώσει προφανώς. Mm-hmm. Κατάλαβες. Okay. Θα πήγαινες ποτέ, σου έχεις σκεφτεί ποτέ βλέποντας απ' έξω αν θα πήγαινες, ρε παιδί μου, σε κάποιο reality, ας πούμε. Τύπου. Δεν θα σου πω Big Brother και τέτοια πράγματα. Θα σου πω τύπου Voice, τύπου. Όχι. Όχι. Ναι. Και θα σου πω γιατί. Πες μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Τώρα δεν πήγαινα με τίποτα. Mm-hmm. Αν μου λες για τώρα, δεν πήγαινα με τίποτα. Τώρα είμαι σε μια φάση, πραγματικά δόξα τω Θεώ, που έχω καταφέρει να μπορώ να μην πάω κάπου εκεί. Mm-hmm. Και γιατί το λέω έτσι. Θεωρώ ότι είναι show τα οποία σου δίνουν πάρα πολύ εφήμερη δημοσιότητα και απλά μετά σε ξεχνάνε όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που είτε κάποιο coach, είτε κάποια εταιρεία. Τσιμπάει, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο έχει υπερταλέντο, αλλά έχω δει παιδιά με πραγματικό ταλέντο, τα οποία αυτή τη στιγμή και γνωστούς μου, που δεν υπάρχουν κάπου στο χάρτη, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εφήμερη διαφήμιση και τίποτα. Δεν θα το ήθελα. Σε κάποιο τύπο, ρε παιδί μου, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου σε αυτό. Και ίσως θα ήταν και λίγο επίπεδο, και από μένα κρίνοντας που μπορεί να το είχα σκεφτεί, ας πούμε, στο παρελθόν. Εκεί είναι και λίγο πιο επίπεδο, γιατί ξέδειχνε και λίγο με το δάχτυλο και λένε αυτός είναι. Ναι. Οπότε. Δεν μ' άρεσε αυτό το δάχτυλο, είναι δεδομένο το δάχτυλο αυτό. Ότι θα γίνει. Ναι. Ο γιος του Αντίπα. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε όλα στην άκρη και θέλω πάρα πολύ να μου πεις τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Περιμένουμε να φτιάξει όλη αυτή η κατάσταση, σίγουρα. Γιατί πραγματικά χάρηκα που κλείσαν κάποιες δουλειές. Έτσι όπως το πεις δεν ακούστηκε. Χάρηκα που κλείσαν κάποιες δουλειές. Κλείσαν κάποιες δουλειές, το λέω όπως το λέμε στο χώρο, αυτό. Ότι κανονίστηκαν τέλος πάντων κάποιες συναυλίες. Ξεκανονίστηκαν. Και δυσαρεστήθηκα που ξεκανονίστηκαν. Οπότε περιμένουμε να φτιάξει όλη η κατάσταση, να μπορέσουμε να δουλέψουμε για να έχουμε αυτή την επαφή.
Και τώρα εντάξει, είμαι σε διαδικασία που γράφω full. Σου λέω, είμαι και σε μια φάση που περιμένω να φύγουν κάποια τραγούδια σε καλλιτέχνες που υπεραγαπάω και mm-hmm. μεγάλους. Που για μένα θα είναι πολύ, πολύ ωραίο και σημαντικό. Έχεις έρθει σε επαφή μαζί του. Ναι, εννοείται. Okay. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ήμουν πολύ σφιγμένος, αλλά αποφάσισα ότι άμα ντρέπεσαι δεν κάνεις τίποτα. Και στην τελική είναι κάτι το οποίο αγαπάω. Έχω φτιάξει κάτι για σένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Ισχύει. Αν κάποιος το έκανε για μένα, που έχει συμβεί, ένιωσα τιμή. Δεν το ήξερα το παιδί που μου στείλε τραγούδι, αλλά λέω, ασχολήθηκες να μου στείλεις ένα τραγούδι. Είναι ναι. πανέμορφο. Οπότε ναι, έχω έρθει σε επαφή. Θα δείξει, γιατί είναι ένα ωραίο βήμα κι αυτό. Ανοίγεσαι σε αυτό το. Στο χώρο της, και στο στιχουργικό και στο συνθετικό και καινούργια κομμάτια και θα δούμε, γιατί γενικά σου λέω ασχολούμαι και με κάποια τύπου σατυρικά βίντεο επειδή μ' άρεσε από πάντα, mm-hmm. τα οποία είχαν πάρα πολύ απήχηση στο τεράστιο κοινό που έχω φυσικά στο Instagram, πάρα πολύ λίγο, αλλά όπως και να έχει, είχε πάρα πολύ απήχηση. Και μετά και από μια εκπομπή που είχα πάει πρόσφατα, η οποία είχε και αυτή πολύ απήχηση, είχα κάποιες, ας πούμε, προτάσεις και για τηλεόραση και για τέτοια, τα οποία... Τα εξετάζεις. Ναι, ήταν ωραίο. Θα δούμε, εντάξει, δεν ξέρω. Ήταν λίγο περίεργο. Οκ. Okay. Ξέρεις, για κάτι κόνσεπτ... δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και σάτυρα, αλλά ξέρεις, ωραία σάτυρα, παιδί μου, mm-hmm. χωρίς να προσβάλλεις τον άλλον. Μακάρι, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οκ. Okay. Μάλλον, δεν το έχω αυτό, ξέρεις. Ναι, κοίτα, αυτοί που με ξέρουν πολύ πολύ καλά οι δικοί μου... Καταλαβαίνουν ότι είναι τρελοκομείο. Όχι, εδώ και χρόνια μου λένε πήγαινε κάπου, κάνε κάτι στο YouTube ή στην τηλεόραση, σε παρακαλώ. Δηλαδή, με λένε κλόουν όλοι. Οκ. Okay. Και καλό κλόουν, κατάλαβες. Uh-huh. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή δεν ξέρω αν πάω σε πάρτι σε παιδάκια, αν θα περάσουν ωραία, καλύτερα να πάω στην τηλεόραση π.χ. ή στο YouTube σε κάτι, το οποίο μπορεί να αρέσει. Γι' αυτό σου λέω, άμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα είναι σωστό και θα σέβεται το κομμάτι που θα πραγματεύεται, εννοείται. Θα το ήθελα φουλ. Οκ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ στην παρέα μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και όταν τα ξαναπούμε να μην έχουμε να λέμε το κλείσαν και ξεκλείσαν οι δουλειές, τέλος πάντων. Όχι, να λέμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς, μόνο το τι θα κάνουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε βασικά, που σε γνώρισα. Και εμείς θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, μένετε εδώ ακόμα συντονισμένοι στην παρέα μας. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους σας.